Να σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα και για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Είναι μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα, γιατί ουσιαστικά μπαίνει τέλος στην εποχή της μεταπολίτευσης. Είδαμε να συνασπίζονται με την άποψη του ναι όλες οι παλιές δυνάμεις του τόπου. Πολιτικοί που στο παρελθόν είχαν έρθει σε αντιπαράθεση να βρίσκονται στην ίδια μεριά της μειοψηφίας του ελληνικού λαού. Είδαμε τον Κώστα Γαλλιώτη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά με το όλο Πασόκ. Και από την άλλη πλευρά είδαμε ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός, ο οποίος έζησε μία εβδομάδα τρόμου. Μία εβδομάδα όπου το σύνολο των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης, δυστυχώς μονόπλευρα, εκφόβησαν τον ελληνικό λαό. Τρομοκράτησαν τον ελληνικό λαό. Οι συνθήκες που διεξήχθη το δημοψήφισμα ήταν πρωτοφανής για μια πολιτισμένη χώρα, για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τράπεζες έκλεισαν με προτροπή της αντιπολίτευσης, όπως παραδέχτηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες απειλήθηκαν μέχρι τις 12 παρατέταρτο της Παρασκευής το βράδυ ότι θα κουρευτούν οι καταθέσεις τους. Χιλιάδες υπάλληλοι απολύθηκαν από τις εργασίες τους και εκατοντάδες χιλιάδες υπάλληλοι απειλήθηκαν ότι θα απολυθούν εάν αποφασίσουν να ψηφίσουν όχι. Κι όμως ο ελληνικός λαός απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι δεν εκβιάζεται, δεν τρομοκρατείται, δεν απειλείται από κανέναν. Στη χώρα αυτή που γεννήθηκε η δημοκρατία, η δύναμη των πολιτών είναι ισχυρότερη από τη δύναμη όλων εκείνων που στηρίξανε το σάπιο σύστημα της μεταπολίτευσης. Από τα διαπλεκόμενα συμφέροντα των καναλιών που δεν πληρώνουν φόρους, γιατί έτσι θέλουν, σε αντίθεση με όλο τον ελληνικό λαό. Από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι δωροδοκούν πολιτικούς σε συνεργασία με εταιρείες ξένες και δεν οδηγούνται στη δικαιοσύνη και στηρίζουν μέσα μας ξενημερώσεις και πολιτικές παρατάξεις και πολιτικούς. Από δημοσιογράφους οι οποίοι πληρώνονται με τα μαύρα ταμεία του Κελπνό ή άλλων οργανισμών με χρήματα της Ελλάδος, των Ελλήνων φορολογουμένων ή χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παρόλα αυτά ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε και είπε ένα μεγάλο όχι. Ένα μεγάλο όχι στην πολιτική της λιτότητας. Στην πολιτική που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό, ένα περήφανο λαό, στην εξαθλίωση. Είναι ανθρωπιστικό πλέον, είναι ανθρωπιστική η κρίση, δεν είναι οικονομική. Το 70% των νέων παιδιών από αυτή την πολιτική είναι στην ανεργία. 300.000 Ελληνίδες και Έλληνες πτυχιούχοι φύγαν στο εξωτερικό σαν μετανάστες. 10.000 αυτοκτόνησαν και οι οικογένειές τους ζουν στο έλεος του Θεού. Και αυτό που ζητάγανε για ακόμα μια φορά δεν ήταν μια έντιμη συμφωνία, αλλά ζητάγανε ακόμα μια φορά σε ένα περήφανο έθνος να γονατίσει και να προσκυνήσει. Να παραδεχθεί ότι είναι αδύναμο μπροστά στη θέληση εκείνων που στόχο έχουν την αλλίωση της Ευρώπης των μεγάλων οραματιστών. Της Ευρώπης του Σούμαν, της Ευρώπης του Αντενάουερ, της Ευρώπης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, της Ευρώπης των Εθνών Κρατών. Της Ευρώπης που από αυτό εδώ το κτίριο πριν πολλά χρόνια διακήρυξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Βαλερίς Ζισκάρ Ντεστάν, λέγοντας ότι η δύναμη της Ευρώπης είναι ότι οι μικροί και οι αδύναμοι έχουν τον ίδιο λόγο, την ίδια φωνή και την ίδια ψήφο με τους δυνατούς της Ευρώπης της Δημοκρατίας. Είδαμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς, να συστήνει στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να αλλάξει την κυβέρνησή του χωρίς εκλογές. Επέλεξε και αυτούς που θα πρέπει να συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Είδαμε να απειλούνται
οι Έλληνες ότι θα εκδιωχθούν από την Ευρωζώνη χωρίς να υπάρχει καμία διάταξη που να προβλέπει την αποπομπή της Ελλάδος. Και ο ελληνικός λαός σήμερα, με μια συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι θα πει όχι στον εκβιασμό, ναι στην Ευρώπη της Δημοκρατίας. Σήμερα όμως, μαζί με τη μεταπολίτευση, μαζί με όλα αυτά τα οποία περιέγραψα, τελείωσε και η κακή νοοτροπία του χθες. Η κυβέρνηση αυτή αποτελείται από δύο εταίρους. Από τον ισχυρό εταίρο που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και από τον εταίρο που λέγεται Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ένα κίνημα πολιτών το οποίο κατάφερε να επιβιώσει σε σκληρές συνθήκες επί τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις. Χωρίς σπόνσορες, χωρίς χρηματοδοτήσεις, με ένα τεράστιο πόλεμο. Πολίτες που συναντηθήκαμε στο Σύνταγμα όταν αποφασίσαμε ότι η πολιτική της λιτότητας και η πολιτική της διάλυσης της Ευρώπης που γνωρίζαμε και πιστεύαμε έχει τελειώσει.